έλαμψαν δια της απουσίας τους οι τσιμεντεργάτες από την μερίδα που διοργάνωσε σήμερα στο Βόλο η Ομοσπονδία τους με αντικείμενο την επιδημιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Λιγότερα από 50 άτομα έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τσιμεντεργατών κληθείς να σχολιάσει τις συνέπειες που υφίσταται ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλο από τη λειτουργία της ΑΓΕΤ, εξέπληξε αρνητικά με την απάντησή του. Τα σημερινά τσιμεντάδικα δεν εκπέμπουν μεγάλη σκόνη. Υπάρχουν νέες επενδύσεις, νέες τεχνολογίες που βοηθούν. Όμως και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Προφανώς ο πρόεδρος των τσιμεντεργατών αγνοεί εικόνες σαν και αυτές που έδωσε στην επικαιρότητα η TRT τα τελευταία χρόνια, όταν τα φουγάρα της ΑΓΕΤ απελευθέρωναν στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες σκόνης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία γενικώς για τα νοσήματα που μπορούν να προκαλέσουν και η χώρη εργασία, αλλά γενικώς με την παραγωγική διαδικασία την οποία δυστυχώς ρηπαίνουν και πολλές φορές στο περιβάλλον. Αυτά τα ζητήματα δεν ενδιαφέρουν μόνο τους εργαζόμενους, γιατί κατ' επέκταση οι ίδιοι εργαζόμενοι και πολίτες αυτής της πόλης. Με αυτό το σκεπτικό, σε μια σήμερα δύσκολη συγκυρία που ψάχνουμε να βρούμε τον βηματισμό της ανάπτυξης, μια ανάπτυξη όμως που θέλουμε να είναι και να συμβαδίζει με την υγεία, με την ασφάλεια, αλλά πιο σημαντικά με το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη. Στην ημερίδα που έγινε στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, τονίστηκε η σημασία της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ιδίως στη δεδομένη χρονική συγκυρία, όπου, όπως καταγγέλθηκε, πολλοί εργοδότες εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την υγεία των εργαζομένων τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια να παραμείνουν κυρίαρχα και να παραμείνουν σαν τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Διότι σε αυτή την κρίση πάρα πολλοί εργοδότες βάζουν σε δεύτερη μοίρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια. Τα τελευταία 10 χρόνια τα συμβάντα στον χώρο της υγείας και ασφάλειας, είτε είναι από πτώσεις, από ύψος, είτε είναι αναπηρική συντάξη ή επαγγελματικές ασθένειες, ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως σημαίνει εδώ ότι δεν μπορεί ο καθένας να προσπερνάει την υπόθεση της υγείας και ασφάλειας.